Κύριε Υπουργέ, μια ακόμα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Τουρισμού. Τι αφορά αυτή? Αφορά τη δημιουργία νέων πεδίων κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων στον τουρισμό. Έχουν προηγηθεί πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα, ικανοποιώντας κάθε φορά τους σχεδιασμούς των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Κύριε Υπουργέ, αν θέλετε. Ναι, παρακαλώ. Ικανοποιώντας λοιπόν τους σχεδιασμούς των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, θέλουν να επενδύσουν σε βουνά, σε φαράγγια, σε αιματικές πηγές, σε θρησκευτικό τουρισμό, σε ιατρικό τουρισμό. Και όπου κι αν επέλεγαν, έρχονται οι κυβερνήσεις και νομοθετούσαν. Έτσι και σήμερα το νομοσχέδιο έρχεται να ικανοποιήσει τις νέες αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων για επενδύσεις σε θάλασσα και ξηρά, ξεπερνώντας εμπόδια που προβλέπονταν σε προηγούμενες ρυθμίσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, να διαμορφώνει τους αναγκαίους όρους, το φιλικό περιβάλλον για επενδύσεις όπου επιλέγει το κεφάλαιο. Δεν αφήνει κανέναν επιχειρηματικό όμιλο παραπονεμένο. Συνεχίζει σήμερα, όπως πριν λίγες ημέρες, με το νομοσχέδιο για το περιβάλλον. Είναι προφανές ποιον υπηρετεί αυτή η πολιτική. Διανθίζει η κυβέρνηση, όπως σε κάθε προηγούμενη κυβέρνηση, αυτή την πολιτική με τη θεωρία ότι έτσι δημιουργούνται θέσεις εργασίας, συμβάλλει η καπιταλιστική ανάπτυξη στην ευημερία του λαού. Θεωρίες που οι εργαζόμενοι με την πείρα τους μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα για το ποια είναι η εφαρμογή τους, για το αν η καπιταλιστική ανάπτυξη οδηγεί και στην ικανοποίηση των εργατικών λαϊκών αναγκών. Καπιταλιστική ανάπτυξη που την διαδέχεται η καπιταλιστική κρίση, όπως ο λαός έχει πείρα και βλέπει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι στο DNA αυτής της μορφής οργάνωσης οικονομίας. Και βαριές βέβαια οι συνέπειες για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Ο τουρισμός, η βαριά βιομηχανία όπως την αποκαλείτε όλοι σας, από τη θεαματική ανάπτυξη οδηγήθηκε σε μεγάλη κρίση. Προπομπός αυτής της κρίσης η πτώχευση της Thomas Cook. Η πανδημία επιτάχυνε την κρίση, ιδιαίτερα στον τουρισμό και τις μεταφορές. Σε αυτές τις περιόδους αυτό που συντελείται είναι η ισχυροποίηση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων με εξαγορές, με αρπαγή, να το πω έτσι, επιχειρήσεων, με καταστροφή των μικρών και αυταπασχολουμένων και βέβαια με την παραπέρα ενίσχυση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Τα προσωρινά μέτρα των μνημονίων που έγιναν μόνιμα, τα διαδέχονται τα προσωρινά μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και βέβαια δεν μπορεί να μην σας αναγνωρίσουμε ότι έχετε το know-how για τη διαχείριση των καπιταλιστικών κρίσεων. Και αυτά που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον Πρωθυπουργό και εξειδικεύτηκαν από τους υπουργούς επιβεβαιώνουν ότι εδώ καλούνται οι εργαζόμενοι να ξαναπληρώσουν για μία κρίση του ίδιου του συστήματος. Πώς τοποθετείται το ΚΚΕ στη σημερινή εξαγγελία του Πρωθυπουργού? Μέχρι τώρα η κυβέρνηση ζητούσε θυσίες από τον λαό για να μην καταρρεύσει το αποδυναμωμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Σήμερα ζητάει νέες θυσίες από τους εργαζόμενους και αυταπασχολούμενους με το πρόσχημα της δίκαιης κατανομής των βαρών για να στηριχθεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Το περιβόητο κυβερνητικό σχέδιο για τον τουρισμό αρχίζει και τελειώνει στη στήριξη των μεγάλων ομίλων του τουρισμού και των μεταφορών, θυσιάζοντας την υγεία και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτό το στόχο έχουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν με ουσιαστική ακύρωση των υγειονομικών πρωτοκόλων, ειδικά στις μεταφορές, με αδρές επιδοτήσεις στο κεφάλαιο που θα τις πληρώσει ο λαός και με κατάργηση βέβαια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Την ίδια στιγμή τα μέτρα για τους εργαζόμενους δεν εξασφαλίζουν την στοιχειώδη επιβίωση, ενώ για όσους καταφέρουν να βρουν δουλειά προβλέπεται ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία και εντατικοποίηση που θα παραμείνουν και μετά την όποια ανάκαμψη. Το ίδιο ισχύει για τους αυταπασχολούμενους επαγγελματίες,
οι οποίοι πέρα από τα νέα βάρη που γέννησε η κρίση θα συνεχίσουν να πληρώνουν τους αντιλαϊκούς νόμους που παραμένουν σε ισχύ. Το σχέδιο της κυβέρνησης φέρνει ξανά στο προσκήνιο την χρεοκοπία του μοντέλου της εξωστρέφειας που είχαν κάνει σημαία τους όλες οι κυβερνήσεις αναγορεύοντας τον τουρισμό ως ατμομηχανή της οικονομίας, υπονομεύοντας παράλληλα τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Το κράτος και η μεγαλογροδοσία, ειδικά στον κλάδο του τουρισμού που πανηγύριζαν για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και κερδοφορίας, πρέπει να διασφαλίσουν, κύριε Υπουργέ, ότι κανένας εργαζόμενος, άνεργος ή και αυταπασχολούμενος, δεν θα μείνει χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα. Οι σημερινές εξαγγελίες δεν το εξασφαλίζουν. Οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους διεκδικούν το αυτονόητο, να μην πληρώσουν την κρίση, να καταργηθούν εδώ και τώρα οι ενταγατικές ρυθμίσεις των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, να απαλλαγούν και να κουρευτούν χρέη για τα λαϊκά στρώματα. Οι εξελίξεις κάνουν ακόμα πιο αναγκαίο και ρεαλιστικό το δρόμο των ριζικών αλλαγών στην οικονομία και την κοινωνική οργάνωση που προβάλλει μέσα από την πανδημία και τη χρεοκοπία του συστήματος. Οι εργαζόμενοι, κύριε Υπουργέ, δεν με ακούσατε καθόλου και πρέπει να σας πω ότι με στεναχωρεί αυτό. Οι εργαζόμενοι λοιπόν διεκδικούν επίτομα ανεργίας για όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Εσείς σήμερα βάλατε προϋποθέσεις. Είναι δυνατόν ο εργαζόμενος να πιάσει αυτές τις προϋποθέσεις που βάλατε σήμερα? Είναι αδύνατο. Τι τους λέτε δηλαδή? Ότι δεν θα έχει ούτε το επίτομα ανεργίας. Οι εργαζόμενοι απαιτούν σήμερα με τις κινητοποίησεις, φαντάζομαι τις είδατε, άμεση καταβολή τρίμηνης επιδότησης ανεργίας σε όλους όσους εργάστηκαν στον επιστημισμό τουρισμό το 2019 ως εποχιακή, σε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και δεν έχουν μέχρι τώρα λάβει καμιά στήριξη. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Ακούστε, με ακούτε έτσι, τα μέτρα δεν αναφέρονται καθόλου σε αυτή την στήριξη. Θα τα πούμε παρακάτω. Αναστολή πληρωμών σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Δεν έχουν να πληρώσουν. Δεν αντιμετωπίζουν την κρίση το ίδιο, κύριε Υπουργέ, οι ξενοδόχοι με τα δισευρώ που έβαλαν στα δισευροφυλάκια τους και με τον εργαζόμενο που δεν μπορεί να περάσει το μήνα με το μισθό που παίρνει. Και δεν μπορεί λοιπόν σήμερα να μην διασφαλίζεται αυτό το ελάχιστο εισόδημα στον εργαζόμενο για να αντιμετωπίσει την επιβίωσή του. Και επειδή λοιπόν τα αιτήματα των εργαζομένων είναι γνωστά, σας έχουν κοινοποιηθεί και θα τα κάνουν ακόμα πιο γνωστά με τους αγώνες τα οποία αναπτύσσονται το επόμενο διάστημα, ήδη σήμερα στην Κρήτη, μεθαύριο στη Ρόδο, εδώ στην Αθήνα, στην Κέρκυρα, στη Θεσσαλονίκη και παντού αναπτύσσονται κινητοποιήσεις και προβάλλουν οι εργαζόμενοι τα αιτήματα. Και εμείς καλούμε την κυβέρνηση να πάρει αυτά τα μέτρα, ικανοποιώντας τα αιτήματα των εργαζομένων, τα οποία είναι τα ελάχιστα για την επιβίωσή τους.